Καλό μεσημέρι, κύριε διοικητά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Είναι πολύ... Κύριε διοικητά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από τη στιγμή που έχουμε μείωση του οικού φορτίου και των κρουσμάτων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί μιλάμε για τον Ποδοσάκιο νοσοκομείο, νοσοκομείο αναφοράς COVID. Πράγματι υπάρχει μια σχετική μείωση του οικού φορτίου και των περιστατικών των οποίων νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μας υγειονομική μονάδα. Το ευτύχημα είναι ότι πλέον ο αριθμός είναι πάνω από 15 νοσηλευόμενους στις απλές κλίνες COVID. Και υπάρχει διαθεσιμότητα και στις κλίνες ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 2 ασθενείς και υπάρχουν 4 διαθέσιμες κλίνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε φυσυχασμό και όπως αναφέρατε συνεχίζουμε γιατί είμαστε και εμβολιαστικό κέντρο από τις αρχές Ιανουαρίου. Όπως και είμαστε νοσοκομείο αναφοράς, όπως είπατε από πέρσι το Φεβρουάριο, δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα το νοσοκομείο μας να νοσηλεύει περιστατικά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι βλέπουμε σχετικά φως στο τούνελ και έχουμε μια μικρή ύφεση όσον αφορά τα περιστατικά τα οποία χρήζουν νοσηλείας. Και επίσης να αναφέρω ότι όποια περιστατικά βγαίνουν και είναι θετικά είναι ήπιας μορφής και χρήζουν νοσηλεία στο σπίτι με τις συμβουλές των γιατρών και τα πρωτόκολλα τα σχετικά που απαιτούνται να ακολουθηθούν. Κύριε διοικητά, αυτό που ακούγεται ότι έχουμε χαμηλό υλικό φορτίο, που σημαίνει ότι τα περιστατικά στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι βαριά, χρειάζονται μόνο νοσηλεία στο σπίτι, είναι θετικό, βοηθάει στην αποκλιμάκωση του Ποδοσάκιου νοσοκομείου Κοζάνης προκειμένου να υπάρξει εντατικοποίηση για το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανά για τέταρτο κύμα COVID. Κοιτάξτε, αποδείξαμε και στην πράξη, περνώντας τα 3 κύματα, ότι το Ποδοσάκιο ανταποκρίθηκε και δεν αντιμετώπισε... αντιμετώπισε μεν πίεση, αλλά ανταποκρίθηκε και δεν χρειάστηκε να κάνει περισσότερες ενέργειες από αυτές που απαιτήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες και της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά και του ίδιου του Υπουργείου. Φτάσαμε τον αριθμό των 80 κλινών. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή να μειώσουμε, αν και εφόσον κριθεί, τις κλίνες για να μπορέσουν να παραδοθούν στα υπόλοιπα τμήματα να λειτουργήσουν κανονικά. Ήδη εδώ και μία εβδομάδα είμαστε από τα νοσοκομεία που λειτουργούν τα εξωτερικά του ιατρία, γίνονται κανονικά τα ραντεβού και σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και άλλα περιστατικά τα οποία είναι με χρόνιες παθήσεις και να γίνονται τα υπόλοιπα ραντεβού. Κύριε διοικητά, πολλοί ρωτάνε αν τα χειρουργεία γίνονται κανονικά στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, υπάρχει σχετικός περιορισμός και αντιμετωπίζονται μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Περιμένουμε ανάλογες οδηγίες. Το πιο πιθανό είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να γίνονται και τακτικά ορισμένα, προγραμματισμένα χειρουργεία. Σύμφωνα βέβαια και με τις ανάγκες και φυσικά, κύριε διοικητά, τα επίγοντα, καλύπτονται όλες οι ανάγκες επίγοντων περιστατικών όσον αφορά το χειρουργικό τομέα. Φυσικά και αντιμετωπίζονται όλα τα έκτακτα περιστατικά, τόσο τα ογκολογικά, όσο και τα ορθοπαιδικά, όσο και τα γυναικολογικά, που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Να σας πω δε ότι η ορθοπαιδική κλινική καλύπτει σχεδόν όλο τον νομό, διότι στα υπόλοιπα εννοώ την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, γιατί στα αντίστοιχα νοσοκομεία υπάρχουν ελλείψεις των γιατρών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την λειτουργία του Ποδοσάκιου νοσοκομείου, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα να εξυπηρετεί όλα τα περιστατικά και με άνοιγμα των εξωτερικών ιατρίων. Κύριε διοικητά, έχετε και... Θα σας αναφέρω ότι αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος είναι τα ΤΕΠ μας, τα οποία έχουν αποδείξει ότι είναι μάχημα και έχουν εξυπηρετήσει χιλιάδες περιστατικά, ξεπερνούν τα 1000 τον μήνα. Και επίσης το μεγαλύτερο και το ειδικότερο βάρος το έχουν σηκώσει οι παθολόγοι μας, οι οποίοι νοσηλεύουν και τα καθαρά περιστατικά, αλλά και τα περιστατικά με κορονοϊό.
Κύριε Διοικητά, πρέπει να πούμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Έχουμε κρούσματα καθημερινά. Μπορεί να έχουμε μείωση, αλλά βλέπουμε και 8 και 10 σε κάθε περιφερειακή ενότητα να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν. Τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπει ο ΕΟΔΗ και το πρωτόκολλο στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Γιατί θεωρούν οι πολίτες ότι έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο και πάμε στο νοσοκομείο δίχως τα απαραίτητα μέτρα. Και δεν είναι καθόλου έτσι και έχετε απόλυτο δίκιο. Οφείλουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και των λοιμοξιολόγων. Μπορεί οι εμβολιασμοί να προχωρούν, μπορεί να έχει νοσήσει αρκετός κόσμος και να έχει αποκτήσει φυσική ανοσία. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς θα πρέπει να χαλαρώσουμε και να λειτουργήσουμε ελεύθερα όπως ήμασταν συνηθισμένοι πριν από καιρό. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες και να σιγά σιγά να μπούμε στην κανονικότητα και να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούσαμε πριν από τον ιό. Κύριε Διοικητά, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό έδωσαν αγώνα και δίνουν αγώνα καθημερινά για να βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς ή σε όλους τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Ωστόσο, είχατε και έχετε και τη στήριξη των φορέων. Διάβαζα χθες ότι ο Όμιλος Κατάκη δώρησε 6.000 μάσκες στο νοσοκομείο σας. Πράγματι, από την πρώτη στιγμή η τοπική κοινωνία αλλά και ιδιαίτερα οι φορείς και ακόμα περισσότερο το επιχειρήν, όπως είναι και ο Όμιλος Κατάκη, προχθές προχώρησαν σε μια γενναία δωρεά 6.000 χειρουργικών μασκών και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Αναφέρθηκε ο κύριος Κατάκης γιατί ήταν η τελευταία δωρεά που έγινε στο νοσοκομείο μας. Ναι, γι' αυτό μας. Και εγώ το ανέφερα. Είναι και ο Όμιλος Χριστίδη, είναι η Τέρνα, είναι η επιχείρηση Βοητσίδη. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας, όπως έχει σταθεί και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τόσο ο Δήμος της Εορδαίας που πρόσφατα και βγήκε και σχετικό δελτίο τύπου, προχωρήσαμε στην αλλαγή όλου του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου μας. Ένας ξενοδοχειακός εξοπλισμός ο οποίος ήταν ξεπερασμένος, προεπαλαιωμένος από το 1993, να φανταστείτε, από την ίδρυση και λειτουργία του Ποδοσακίου Νοσοκομείου. Βέβαια, κοντά στην υλικοτεχνική υποδομή, που είναι αρχή μας να την καλυτερεύσουμε, το ανθρώπινο δυναμικό είναι που κάνει τη διαφορά και δει το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έχει υπερβάλει αυτό, όπως είπα και στην αρχή, που είναι οι γιατροί μας, είναι οι νοσηλευτές μας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό. Και το επόμενο μέλημά μας είναι να προχωρήσουμε και σε νέες προσλήψεις σε όλες τις βαθμίδες για να ενισχυθεί και να γίνει το Ποδοσάκιο ακόμα πιο ισχυρό και να προσφέρει ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά και να ευχηθούμε να ξεκουραστεί το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και το διοικητικό και εσείς φυσικά να πάρετε μία ανάσα. Νομίζω ότι το δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί, διότι πραγματικά έχουν σταθεί δίπλα στους ασθενείς πολίτες, στους συγγενείς και παρά τα αυτά τους αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και με πολύ ζέση. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς κύριε Διοικητά για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.